Ο πατέρας, είμαστε λίγο συγγενείς με το πατέρα, δηλαδή συγγενείς πώς, όχι αίματο. Ο αδελφό μου μεγάλωσε την γυναίκα του το ζου, εγώ το κράτησα συγγενής βέβαια, του είχαμε εδώ πέρσι, έμενε στο σπίτι μας, συγγενής. Αυτός πήγε και έκανε ό,τι έκανε, τέλος πάντων. Η σχέση αυτό ήταν ακριβά πίσω από την πλάτη μου, το εγώ το έμαθα μετά από 7 μήνες. Επειδή είσαι μικρή δεν φοβήθηκε ότι το ντύρο, ξέρω εγώ, δεν θα το αγαπήσω το ίδιο. Τέλος πάντων, έγινε, δεν έχουμε άλλη επιλογή να γυρίσουμε πίσω ό,τι έγινε. Πιστεύουμε να είμαστε καλά, υγεία, να το μεγαλώσουμε το μωρό. Εγώ τις έχω κάνει μήνυση σε αυτόν, τα αίματα, όλα την ιστορία, τις έχω κάνει μήνυση. Αυτός ήτουνα βέβαια εδώ, στο Μάη. Και τώρα πού είναι? Στη Ρωμανία έφυγε, τη στιγμή που κάλεσα εγώ το ΙΚΑ μου, αυτός έφυγε. Από το φόβο να, τέλος πάντων. Εγώ προχωράω τη μήνυση να τιμωρηθεί βέβαια, γιατί δεν είχε λίγο αυτό που έγινε. Είναι στη Ρωμανία. Ναι, το είχαμε στο σπίτι, συγγενείς. Εντάξει, εμπιστοσύνη, ναι. Εγώ έλειπα στη δουλειά κάθε μέρα, γιατί δουλεύω. Όπου βρω δουλειά, δουλεύω, κάθε μέρα έλειπα από το σπίτι. Μόνο βράδυ ήμουν σπίτι. Επίσης από την πλάτη μου είχαν σχέση μπροστά σε μένα συγγενείς. Αυτό ήταν. Ναι, η μήνυση προχωράει. Στη δικαστήριο να δούμε τα αποφασίσει για τη τιμωρία για τον άλλο. Άμα έχουμε δηλαδή κατάσταση πώ να το μεγαλώσει το μωρό, να το κρατήσει κι άλλοι όχι. Κατάσταση καλά να μην υπάρχει το μωρό, δεν υπάρχει πεδίο να το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί το θέλουμε το μωρό. Είναι το κουπέλι μου, τον αγαπάω, την έχω δυναμία και το κρατήσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Το καταλάβαμε επειδή έτρωγε συνεκά. Δεν είχε μετό, δεν είχε τέχεια, δεν εντύξει τέχεια. Γιατί εγώ έχω δύο παιδιά. Μπορεί να το βλέπω άμα είχε τέχεια. Ούτε ζάλι, ούτε τίποτα. Η σπουδαιότητα του περιστατικού δημιουργεί αρκετές υποχρεώσεις τόσο για το νοσοκομείο όσο και για τα όργανα του. Για να κάνω μια ανακεφαλαίωση για τη μικρή μητέρα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται εδώ μετά την κεσαρική τομή, από πλευράς υγείας είναι πάρα πολύ καλά. Το νεογέννητο επίσης, το οποίο βρίσκεται στη μονάδα νεογνών, είναι πάρα πολύ καλά. Τι ακολούθησε? Μετά από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, που έχει επιληφθεί του περιστατικού από την πρώτη στιγμή, ασχολήθηκε τόσο ψυχίατρος όσο και παιδοψυχίατρος για την εξέταση της μικρής που γέννησε το μωρό. Επίσης, ο εισαγγελέας ανηλίκων, ο οποίος έχει επιληφθεί και που αυτή τη στιγμή πήραμε έγγραφό του, που μας δίδει την εντολή να παραμείνει φιλοξενούμενο το μωρό μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος, τόπος για να πάει. Εάν διαπιστωθεί ο τόπος στον οποίο πρόκειται να πάει στο χωριό, δεν είναι ο τόπος που αρμόζει για ένα νεογέννητο. Όχι, από το νοσοκομείο δεν υπήρξε κοινωνική λειτουργός που να εξετάσει την οικογένεια της μικρής και της οικογένειας εκεί. Ήταν πρωτοβουλία κάποιου άλλου φορέα. Εμείς επιληφθήκαμε του γεγονότος και του περιστατικού από τη στιγμή που ήρθαν στο νοσοκομείο στα εξωτερικά ιατρία, δηλαδή την Κυριακή το μεσημέρι.